Ξέρετε υποκόμη γιατί δεν ξαναπαντρεύτηκα. Σίγουρα όχι από έλλειψη συμφερουσών προτάσεων. Μονάχα γιατί δεν ήθελα να δώσω ποτέ ξανά σε κανέναν το δικαίωμα να με κρίνει και να με επικρίνει. Δεν είναι ότι φοβήθηκα πως ως θα κατάφερα να επιβάλλω τις επιθυμίες μου γιατί θα τα κατάφερνα στο τέλος. Αλλά θα με ενοχλούσε ακόμα και η ιδέα ότι κάποιος θα έχει το δικαίωμα να μου κάνει παράπονα. Γιατί τελικά ήθελα να απατώ τους άνδρες για το κέφι μου, όχι από ανάγκη. Και έρχεστε τώρα εσείς και μου γράφετε την πιο συζυγική επιστολή που μπορεί να λάβει γυναίκα. Όπου κάνετε λόγο αποκλειστικά για τα δικά μου ελαττώματα από τη μία και για τις δικές σας χάριτες από την άλλη. Μα πώς γίνεται να βρίσκεσαι χρεωμένο απέναντι σε κάποιον στον οποίο δεν οφείλει τίποτα. Αδυνατό να το συλλάβω. Α δούμε λοιπόν ποιο είναι το ακαθόδε ζήτημα. Βρήκατε τον τανσενίστο στο σπίτι μου και αυτό σα δυσαρέστησε. Με γεια σα και χαρά σα. Και εσεί τι συμπεράνατε από το γεγονό. Είτε πω ήταν και αποσύμπτωση όπω σα είπα εγώ, ή θελημένα όπως δεν σας το είπα. Στην πρώτη περίπτωση, η επιστολή σας είναι άδικη. Στη δεύτερη, η γελία. Γιατί να πείτε στον κόπο να μου γράψετε. Εσείς όμως ζηλεύετε. Και στη ζήλια δεν υπάρχει λογική. Ε, λοιπόν, θα μιλήσω εγώ λογικά στη θέση σας. Ή έχετε αντίζηλο ή δεν έχετε. Αν έχετε, πρέπει να καταφέρετε να αρέσετε για να σας προτιμήσουν από εκείνον. Αν δεν έχετε και πάλι πρέπει να αρέσετε για να μην αποκτήσετε. Σε κάθε περίπτωση η διαγωγή σας οφείλει να είναι η ίδια. Οπότε γιατί συγχίζεστε. Μα κυρίως γιατί συγχίζετε εμένα. Δεν ξέρετε πια πώς να γίνεστε αρεστός. Δεν είστε πια σίγουρος για τι επιτυχίες σας. Ελάτε, είπε ακόμη. Μην αδικείτε τον εαυτό σα. Δεν είναι όμως αυτό. Απλώ στα μάτια σα δεν αξίζω να μπείτε σε τόσο κόπο. Δεν επιθυμείτε την ευνοιά μου, αλλά το να έχετε εξουσία επάνω μου. Ελάτε. Είστε αχάριστος. Να είδατε, έγινα πάλι συναισθηματική λίγο ακόμα να φινόμουν και η επιστολή θα γινόταν πολύ τρυφερή. Όμως δεν αξίζεται την τρυφερότητά μου. Pod Το καλό να ακούγεται.